Η αυτοματοποίηση των ελεκτικών διαδικασιών θα ξεκλειδώνει άμεσα τι επιστροφέ φόρου εισοδήματο και ΦΠΑ που δικαιούνται οι συνεπεί επιχειρήσει, οι οποίε σήμερα είναι υποχρεωμένε να περιμένουν πολλού μήνε για να λάβουν την επιστροφή φόρου που δικαιούνται. Σύμφωνα και με το πρώτο σέλιδο τη εφημερίδα Τα Νέα, η επιστροφή φόρου θα είναι εξπρέ. Ο Υπουργό Οικονομικών Χρυσό Σαϊκούρα επισκέφθηκε την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο των επαφών του με τους του ελεκτικού μηχανισμού του κράτου. Ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σαϊκούρα επισκέφθηκε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο των επαφών του με τους μηχανισμούς του ελεκτικού μηχανισμού του κράτου. Πρόκειται πέρα από κάθε αμφιβολία για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Μια τεχνολογική αλλαγή στον τομέα τη σχέσεω του κράτου με τι επιχειρήσεις. Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος η εφορία αποκτά ένα ισχυρό ηλεκτρονικό μάτι στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, αφού θα βλέπει, θα ελέγχει και θα διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία που εμφανίζουν στα ηλεκτρονικά τους βιβλία, τόσο οι εκδότες όσο και οι λήπτες των παραστατικών. Εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της φορολογικής διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αλλά και διευκόλυνση των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται. Για ισχυρό χτύπημα στη φοροδιαφυγή έκανε λόγο στην εκπομπή One Report ο φοροτεχνικό Γιώργο Βασιλάκη. Αυτό την αντιμετωπίζει με την εξή έννοια. Δεν μπορεί να καταχωρήσει κάτι το μη υπαρκτό. Ναι. Και αυτό σημαίνει, δηλαδή, αφού δεν μπορεί να καταχωρήσει κάτι το μη υπαρκτό, άρα λοιπόν πηγαίνει στη διαδικασία του ότι πλέον. Δεν μπορεί δεύτερα βιβλία, Όχι, δεν μπορεί να καταχωρήσει μια δαπάνη η οποία δεν υπάρχει. Καταχωρείς μια δαπάνη η οποία τουλάχιστον εκδόθηκε. Ενώ σήμερα Πειάζεστε το ακριβώ. Ακριβώς. Με το, Για τα με, έξοδα αντίθεται το θέμα. Με, με το, ε. το νέο σύστημα όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώνουν τα τιμολόγια τους και να συμπληρώνουν τα βιβλία τους με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxis.net.